η τράπεζα αίματος με βοήθησε. Επειδή είναι πρώτη φορά. Τι σε έκανε και αποφάσισες να δώσεις? Πρώτον, δεν ξέρουμε πότε μπορεί να χρειαστούμε αίμα, οποιοσδήποτε από εμάς. Οπότε είπα ότι πρέπει να αρχίσω κάποτε, να προσφέρω κι εγώ κάποτε. Εξάλλου και οι γιατροί συνιστούν σε όλους να προχωρούμε 2 φορές το χρόνο σε αιμοδοσία για να εξασφαλίσουμε καλύτερη υγεία. Όλος ο κόσμος ξέρει την αξία της αιμοδοσίας, ξέρει και μάλιστα το εκτιμά ιδιαίτερα όταν χρειαστεί το αίμα. Εκεί καταλαβαίνει τι σημαίνει να υπάρχει τα τράπεζα, μια παρακαταθήκη με τράπεζα αίματος για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να προμηθεύεται το αίμα για τον ίδιο, τους συγγενείς του, τους φίλους του. Βέβαια, θα ήθελα εδώ να τονίσω, δεν ξέρω αν το είπε ο πρόεδρος πριν, ότι είναι σήμερα η 300η χρονιά, συμπληρώνουμε 30 χρόνια που λειτουργεί η Τράπεζα Αίματος των Σημάντρων από το 83. Με πάρα πολύ, το ξέρετε και εσείς κάθε φορά που παίρνετε συνεντεύξεις, με πάρα πολύ καλή επιτυχία. Και η σημασία ακριβώς για τους σημαντρινούς είναι εκεί έγκυται και γι' αυτό και την κρατούν, γιατί ανά πάσα στιγμή εξυπηρετούνται. Και ξέρετε, το αν χρειάζεσαι αίμα, το χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή του 24ωρου, βράδυ, πρωί, μεσημέρι, καλοκαίρι. Και δεν μπορείς να επιστρατεύεσαι εκείνη την ώρα να ψάχνεις φίλους και συγγενείς όταν σου λένε από το νοσοκομείο θέλω τόσες φιάλες αίμα. Με ένα τηλεφώνημα εξυπηρετούνται και γι' αυτό ακριβώς το εκτιμούν. Το μεγαλύτερο νομίζω πλεονέκτημα είναι αυτό, μια τράπεζα αίματος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σημάντρων εδώ και 30 χρόνια στηρίζει την τράπεζα αίματος που διαθέτει, ενώ σημειώνεται ότι ο ιδρυτής της ήταν ο Γεράσιμος Χάνος, μέγας ευεργέτης των Σημάντρων. Είναι η πρώτη αιμοδοσία του έτους για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σημάντρων, η δεύτερη γίνεται το Δεκέμβριο. Έχουμε ξεκινήσει από τις 9:00 το πρωί, κινητό συνεργείο του ΑΧΕΠΑ βρίσκεται εδώ. Μέχρι αυτή τη στιγμή η ροή είναι πολύ και φυσιολογική και έχουν περάσει γύρω στα 45 άτομα. Πάμε πολύ καλά δηλαδή για 11:00 το πρωί που είμαστε ακόμη. Ελπίζουμε ότι θα έρθει και άλλος κόσμος. Η τράπεζα αίματος τη δημιούργησε ο αείμνηστος Γεράσιμος Χάνος, όπου έχει ονομαστεί και η συγκεκριμένη τράπεζα αίματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γεράσιμος Χάνος. Έχει 30 χρόνια ζωής. Και οι αιμοδότες είναι πολλοί, είναι λίγοι? Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει γίνει και πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Σύλλογο, από το ΔΣ του Συλλόγου. Έχουμε φέρει πραγματικά νέο κόσμο και φέρνουμε και νέο κόσμο. Αν μιλήσετε δηλαδή με κόσμο εδώ, θα δείτε ότι σήμερα περάσαν αρκετά άτομα που δίνουν πρώτη φορά αίμα. Η εθελοντική αιμοδοσία θα συνεχιστεί και αύριο στον ίδιο χώρο.